Κύριε Υπουργέ, από την πρώτη μέρα λειτουργίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης, το Κομμουνιστικό Κόμμα διερευνά και αναδεικνύει τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό το χώρο, αλλά και των εκεί υπαρχουσών επιχειρησιακών υποδομών. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ζητά επίμονα να λάβει γνώση της σύμβασης που υπέγραψε η εταιρεία Fraport με το πυροσβεστικό σώμα και την ελληνική αστυνομία, εκτιμώντας ότι εκεί κρύβονται ή και παραλείπονται πολλά. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προκλητικά αδιαφόρησε στις παρελθούσες αιτήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για τη χορήγηση αυτής της σύμβασης. Επανήλθαμε με το ίδιο αίτημα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση που έλαβε το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να παράσχει την ετούμενη σύμβαση δεσμευόμενη από κάποια αναλυφθήσα υποχρέωση εχημήθειας. Θεωρούμε και αυτή την απάντηση εξίσου με την άρνηση προκλητική, καταρρύπτοντας την πράξη της διακηρύξης των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ περί διαφάνειας. Καμιά υποχρέωση εχημήθειας δεν αναιρεί το δικαίωμα του λαού για πλήρη γνώση των συμφωνιών που υπογράφουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Τα αιτήματα αυτά του Κομμουνιστικού Κόμματος συνδέονται άμεσα με τις υπηκώς άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων του αεροδρομίου της Σαντορίνης. Την ανοχή απέναντι στη Fraport για τη ζωή, την υγεία αλλά και την αποτελεσματικότητα του έργου των πυροσβεστών. Είναι ενδεικτικό των ανωτέρων ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Υγείας ΣΥΡΟΥ σε επαναλαμβανόμενες επιθεωρήσεις τα τελευταία έτη ουδέποτε διαπίστωσε κάτι τομιμητό σε σχέση με τις εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Σαντορίνη. Μόνο έπειτα από σχετική ερώτηση του ΚΚΕ στις 19.11 η προαναφερόμενη υπηρεσία, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε, δανείστε μου χρόνο από την δευτερολογία, θα είμαι σύντομος. Η προαναφερόμενη υπηρεσία διαπίστωσε παραβάσεις στις προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας των κτηριακών εγκαταστάσεων και έγινε μετακόμιση των εγκαταστάσεων σε άλλη περιοχή του αεροδρομίου, χωρίς παρόλα αυτά να αποκατασταθούν σε ανεκτό επίπεδο οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Η στέγαση συνεχίζεται να γίνεται σε κοντέινερ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη από τα ελάχιστα χρήματα που παίρνουν για να εξοπλίσουν ακόμη βασικές ανάγκες αυτών των κοντέινερ. Και όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, συμβαίνουν σε ένα αεροδρόμιο όπου σήμερα, από τις αρχές του 19 μέχρι τις 31.11 διακινήθηκαν περίπου 2.268.000 επιβάτες. Με όλα τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι για την κερδοφορία των επιχειρηματικών συμφερόντων με τις ευλογίες της κυβέρνησης θυσιάζονται τόσο η υγεία όσο και η ασφάλεια των πυροσβεστών. Ερωτάμε, κύριε Υπουργέ, πότε η κυβέρνηση θα καταθέσει τα έγγραφα της σύμβασης του ελληνικού δημοσίου με τη Fraport, περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας ΑΕ. Δεύτερον, είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να πάρει άμεσα μέτρα για την ουσιαστική επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σαντορίνης.